είχε κληθεί και ο Σύλλογος Υποστήριξης Διεμφυλικών, των τρανς γυναικών και ανδρών, που για κάποιους λόγους, που ανεξάρτητα με τη θέλησή τους, δεν μπόρεσαν να είναι εδώ. Απλώς μου ζήτησαν να τονίσω στην παρούσα συζήτηση το πώς διπλά και τριπλά η συγκεκριμένη κοινότητα πλήττεται αυτή τη στιγμή από, βεβαίως, από δικαιώματα που δεν τα είχαν ποτέ, όπως το γεγονός ότι κανένας δεν νοικιάζει σπίτια, ας πούμε, σε τρανς γυναίκες και άντρες. Σίγουρα δεν βρίσκουν δουλειά πουθενά παρά μόνο στο πεζοδρόμιο, εκπορνεύοντας το σώμα τους. Και από ένα σημείο και μετά έχουμε φτάσει σε καταστάσεις που τρανς γυναίκες, επειδή και στο πεζοδρόμιο έχει πέσει ζήτηση, φτάνουν να ζούνε άστεγες τα αυτοκίνητά τους ή άστεγες τους δρόμους κτλ. Κτλ. Εγώ πρόσφατα βρέθηκα σε ένα περιστατικό που κλήθηκα μαζί με μια άλλη ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να στηρίξω μια τρανς γυναίκα σε ένα νοσοκομείο και πρέπει να σας πω ότι αυτή η γυναίκα όλο το βράδυ εκλιπαρούσε για ένα ποτήρι νερό που κανένας από το δωμάτιο και καμία από το δωμάτιο δεν της το έδωσε. Παρά μόνο το πρωί στις 7 όταν άλλαξε η βάρδια και ήρθε η νοσοκόμη. Αυτό κάτι πρέπει να μας λέει. Και απλώς και μόνο βιωματικά μιλώντας και χωρίς να παίρνω μια θεωρητική θέση.